Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι της εκπομπής μας η Βιβλιοθήκη Αλλιώς από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Φιλοθέης Ψυχικού. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη «Δεσποινής Πελαγία», μία ευγενική παραχώρηση του συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη και των εκδόσεων Διόπτρα. 8 με 8.30 το πρωί. Μόνο ο καιρός της έπεσε βαρύ στην Πέμπτη, δηλαδή ο νοτιάς, που έστελε φτεράκια καθαρσίες περιστεριών μπροστά στην πόρτα. Ο χρόνος έτρεχε με ταχύτητα φωτός δίπλα της και από ό,τι διαπίστωνε, γιατί είχε επίγνωση του γεγονότος, μεταβαλόταν από ενεστώτα σε αόριστο, αφήνοντας πίσω το μέλλοντα με σημάδια αποσύνθεσης. Όμως δεν την ένοιαζε. Αρκεί όλα να γίνονταν με την τάξη και την ψυχαναγκαστική νομοτέλεια που χρειαζόταν για να υπάρχει. Γιατί είχε να κάνει πάντα πολλά στη Βιθλέμ. Ειδικά στα τέλη του Νοέμβρη, όπως τώρα, έπρεπε να συντονιστεί στο ρυθμό των Χριστουγέννων, της γέννησης και όλων των σχετικών προϊόντων που παρήγε χρόνια τώρα η επιχείρηση Δαβί. Από τον πατέρα Δαβί, τον Μακαρίτη, ως τον γιο τον Βασίλη, που κόδεψε να σφαχτούν γιατί, λέει, δεν σκέφτηκε μέσα στα τόσα να δοκιμάσουν να φτιάξουν και ταράνδους με θαυμάσια κέρατα από σπέσιαλ χαρτοπολιτό, όπως έκαναν τις καμήλες, τα βόδια και τα πρόβατα. «Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε το νου μας στα στερεότυπα», φώναζε το αφεντικό της Βιθλέμ. «Νόμιζα ότι συχαίνεσαι τα ζώα ως αντιεμπορικά», του βγάζε γλώσσα. «Τα ζώα ναι, τους ταράνδους ποτέ», ύψωσε τη φωνή του Δαβής, τονίζοντας με σημασία τα ζώα. Η μέρα προμηνιόταν δύσκολη και ο νοτιάς φυσούσε άπλιστα, λες και δεν θα είχε άλλη ευκαιρία να ρίξει και τα υπόλοιπα φύλλα των δέντρων της αυλής της. Δεν είχε όρεξη να χώσει τη μύτη της στη μετεωρολογία. Αρκούσε που ο αέρας της έφερνε μια δυσάρεστη ανάμνηση παλιάς ηγμωρίτιδας και σκέψεις με περιγράμματα πένθους. Το τσάι μαύρο κατάμαυρο με λίγη ζάχαρη θα τη στείλωνε όσο αργά το απόγευμα που σχολούσε. Το σπίτι μύριζε υγρασία από όλες τις μπάντες. Συσσωρευμένος χρόνος που πιάστηκε στη μοναξιά των σοβάδων και μιας θλιβερής εποποιίας αλλεπάλληλων ασβεστομάτων από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και πιο μπροστά. Καλοριφέρ μόνο ηλεκτρικά υπήρχαν. Μα το πρωί, βιαστική, έκανε πως όλα ήταν εντάξει. Εκτός από σήμερα, που το ραδιόφωνο άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι αφρικανικοί σκόνοι. Την Κυριακή όσοι επιζούσαν θα κατάπιναν βορεινό αεράκι. Όλα αυτά τη ζάλιζαν και ήδη από τα θολά τζάμια της κουζίνας έβλεπε να υπερίπτανται καμήλες με βλεφαρίδες πυκνές και τεράστιες, όπως τα μοντέλα στα τέλη του 60, και βεδουίνοι μαυροντημένοι, σαν τρομακτική μπαλαρίνη ενός εξαίσιου μπαλέτου φρίκης εμπνευσμένου από τη Βίβλο. Τουλάχιστον η Βιθλέμ, ως εργαστήριο χειροποίητων των χριστουγεννιάτικων προϊόντων, δεν έφτανε σε ακρότητες. Το τσάι της άνοιξε το λαιμό και το βλέμμα. Έξω ο ουρανός είχε το χρώμα των καφέ σκύλων με μικρά ξέφωτα παλιωμένου γαλάζιου. Διέλυσε ένα αναβράζουν αναλγητικό και έδεσε όσο μπορούσε πιο σφιχτά τα ανατομικά, δεν έλεγε ποτέ τη λέξη ορθοπαιδικά, μποτάκια της. Πήρε και την ομπρέλα. Συντονισμένες ματιές στα επικίνδυνα σημεία του σπιτιού. Όχι ότι φοβόταν κάτι ιδιαίτερο η Δεσποινής Πελαγία, με όνομα παρμένο, όπως ανακάλυψε μετά από έρευνα, από μια ανανύψασα πόρνη της Αντιόχειας και όχι από τη μοναχή Πελαγία, που καθοδηγήθηκε με απανωτά ενύπνια στην ανακάλυψη της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τίνου. Ως γόνος προσφύγων από την Καπαδοκία, έκλεινε σαφώς προς τη μετανιωμένη για το αξιόπινο των ειδονών της Πελαγία της Αντιόχειας. Αλλά και πάλι δεν την ένοιαζε από τη στιγμή που δεν ήταν αόρατη. Αυτό δηλαδή που ευχόταν μια ζωή, όταν διέσχιζε κουτσένοντας την πόλη, τα γραφεία, τους σχολικούς αυλόγυρους και τους διάδρομους των κινηματογράφων. Δεν φοβόταν πια τίποτα μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα ταπεινωτικών διαδρομών. Κι ας ήταν η Αθήνα, όπως άκουγε διαρκώς, γεμάτη δολοφόνους τρίτης διαλογής. Η Δεσποινής Πελαγία, όμως, απέφευγε την Αθήνα για λόγους ξεχωριστούς.
Η βασική της διαδρομή ήταν από τον Κολονό ως την περιοχή στα δεξιά του σταθμού Λαρίσης, όπου βρισκόταν η Βιθλέμ, με μερικές αναγκαστικές στάσεις, όπως σήμερα. Την ομπρέλα την ήθελε πιο πολύ για στήριγμα, διότι έτσι και την άνοιγε, κινδύνευε να πετάξει πάνω από τρένα, καφενεία μαύρων που άκουγε πως διακινούσαν επικίνδυνες ουσίες και ευαίνινα το τέμ θεοτήτων του κακού, αλλά και μαραμένα ξενοδοχεία που φιλοξενούσαν πόρνες από την Αφρική και τη Μογγολία, μακρινές συγγέννησες του Τζέγκις Χάν που μίσησαν τη στέπα. Στο διάολο όλοι τους. Κράτα τη σφιχτά, Πελαγία, και υποστήριξε όπως πρέπει τα 55 σου χρόνια. Συμβούλεψε σοβαρή το είδωλό της στο σκουριασμένο καθρέφτη που καταβρόφθιζε είδωλα πολλών γενιών Γκρέκα. Γκρέκα ήταν το επίθετό της, αφού το προτηριάστηκε το Ογλού. Γκρέκογλου ήταν το αρχικό, προτού το πετσοκόψει ο πατέρας της, μουχτισμένος από τους ψιθύρους περί Τουρκόσπορων, των δίθε γκάγκαρων αρβανιτο Αθηναίων. Κόπηκε λοιπόν το Ογλού και άρχισε άλλου είδους ενόχληση. «Τι συγγένεια έχετε με την τραγουδίστρια Στέλλα Γκρέκα?» «Καμιά. Οι γονείς της δεν γούσταραν έτσι κι αλλιώς τα ελαφρά τραγούδια». Ζήγασε τα κλειδιά στη χούφτα της και με μια βαθιά ανάσα βγήκε πατώντας στέρεα όπως πάντα στο αριστερό να σιγουρέψει το σώμα της και μετά ήρθε η σειρά του εκγενετής λειψού δεξιού που του έλειπαν 7 πόντι και κάτι χιλιοστά. Οι τρεις παπαγάλοι στα διαφορετικού επίπεδου βρώμας κλουβιά διέκοψαν την πρόσκαιρη περισυλλογή τους που είχε ως αποτέλεσμα να βγάλουν το σκασμό για 2 περίπου ώρες και να αφήσουν να πλανιέται μόνο το ύποπτο βουγγητό της κυράς τους. Η ζωή ξαναγύρισε στο δωμάτιο με τους πλαστικούς σταλαγμίτες, όπως χαρακτήριζε η Πελαγία, τη λερία καταστασία της Τρόβλης. «Κοτσί! Κοτσί γυναίκα! 2×5, 10! Τραγούδησαν σχεδόν εν χορό τα πουλιά με ένρινο ενθουσιασμό όταν άκουσαν το βήμα της Πελαγίας. Μάλιστα ο φιλικός, ονόματι Κρόκα, επέτεινε τον ενθουσιασμό, έχοντας πρόσβαση στη θέα, τρόπος του Λέγκιν, από το μοναδικό παράθυρο που ήταν στολισμένο με πυκνή καφετιά δαντέλα, συνέπεια πολυετούς απλησιάς. «Κουτσέ, κουτσέ, γυναίκα!» τραγούδησε πιο μπάσα ο γεροντότερος παπαγάλος, αυτός που είχε διαλύσει ακόμα και το μύθο των θανατηφόρων για το είδος του Μαϊντανών. Η Πελαγία, προετοιμασμένη να εισπνεύσει την εξωτική μπόχα της Τρόβλης, άνοιξε με σταθερό χέρι, χρησιμοποιώντας το παλιακό κλειδί, κατάλοιπο των κλειδιών που σκούριαζαν από νοσταλγία και αχρησία. Όμως η Τρόβλη, κολλητά σχεδόν στη μονοκατοικία της, αποτελούσε εγγύηση για οποιαδήποτε επώδυνη παρελθοντολογία. Πριν από 40 και πλέον χρόνια, χρησίμευε σαν επιδιορθωτήριο παπουτσιών από τον Πέτρο Γκρέκα, τον ανήπαντρο αδερφό του Μακαρίτη του πατέρα της. Η Τρόβλη και η μονοκατοικία ανήκαν εξ αδιαιρέτους εκείνη και στα δύο αδέρφια της, που βλαστημούσαν κόσμια την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκαν μπλεγμένοι σε αυτό το καθεστώς συναισθηματικής ομοιρίας, όπως έλεγαν, εξαγριώνοντας ήπια τις συνυφάδες και συζύγου τους. Η Πελαγία, ξέροντας καλά τα κατατόπια μέσα σε εκείνο το χάος, μάσησε μια καλημέρα και ακούμπησε την παλάμη της στο μέτωπο της γριάς. «Η Γρυλανδία είναι πιο ζεστή», ψιθύρισε και έσπευσε να ανάψει το καμινέτο για να ζεστάνει το γάλα που είχε περισσέψει από χθες. Αν όντως δηλαδή το χθες ήταν κανονικό χθες. «Τι μέρα είναι?» ενδιαφέρθηκε να μάθει η άρρωστη με τον κρύο υδρότα και τον ακόμα πιο κρύο πυρετό. «Πέμπτη, όπως πάντα», απάντησε κοφτά. «Πεθαίνω, Μπέλα». «Το ξέρω. Πιες το γάλα και μη σηκωθείς, γιατί θα πέσεις. Καλύτερα να πεθάνεις στο στρώμα. Είναι βολικότερο για όλους». «Σκάτα», έσκουψε η γριά που ήταν μια αδιευκρίνηση του τύπου γριά. «Σκατά και κάτουρος είναι η βρώμα από τις κότες», ανέβασε στροφές η Πελαγία. «Παπαγάλι είναι, Μπέλα, όχι κότες. Να, έχει τροφή πίσω από την τσάντα. Ψάξε», είπε ξέπνοη. Μια οροσειρά από πλαστική σαβούρα δυσκόλευε τον εντοπισμό της τροφής των πτηνών. Τη βρήκε πάντως και την άδειασε όλη στις ταΐστρες των κλουβιών.
Μπέλα, ίσως απόψε πεθάνω. Μη με αφήσεις να βρωμήσω. Θάψε με. Πάντα βρωμούσες, δεν θα έχει διαφορά. Θάψε με, να τελειώσει έτσι, στο χώμα. Άργησα, έλα! Τη βοήθησε να σηκώσει μια μηδέα τον κορμό της. Ένα μάτσο κόκαλα ακούμπησαν στο μαύρο παλτό της πελαγίας. Καίει! Δεν πειράζει, κατάπινε κανονικά. Τι μέρα είναι? Πέμπτη όπως και χθες. Όλη η εβδομάδα είναι γεμάτη πέμπτες, για να τρέχω και να μην φτάνω. Έχουμε να παραδώσουμε ως τα Χριστούγεννα χιλιάδες παραγγελίες. Έλα, τελείωνε! Είναι καυτό και πικρό. Να μαλακώσει τον πάγο μέσα σου, είπε η Πελαγία. Μπέλα, το βράδυ θα σου πω. Έκανε μια κίνηση πως δεν είχε άλλη δύναμη για κουβέντα. Η Πελαγία απόθεσε το κεφάλι της γυναίκας που έσβηνε από ώρα σε ώρα στο πέτρινο μαξιλάρι και βγήκε βιαστικά, γυρνώντας δύο φορές το βαρύ κλειδί στη γειτονιά. Έτσι κι αλλιώς μόνο εκείνη είχε πρόσβαση στο μαγαζάκι του Πέτρου Γκρέκα. Προτού χώσει εκεί μέσα τη γριά ζητιάνα με τους παπαγάλους, ο τόπος μοσχοβολούσε δέρμα, βερνίκι και καθαρό κερί, που με αυτό ο θείος της κέρωνε τους πάγκους με τους οποίους έραβε και μπάλωνε τα παπούτσια. 11 χρόνια είχαν περάσει από τότε που η Πελαγία έμπασε εκεί την ετοιμοθάνατη. Έτσι, για ψυχικό. Γκρίνιαζε η γειτονιά για τη βρώμα και τα προστιχόλογα που αράδιασαν τα πουλιά στα κέφια τους με στεντόρια φωνή, ειδικά τα καλοκαίρια που η πόρτα ήταν ανοιχτή. Τώρα όλα τα τελείωναν. Η Πελαγία σκεφτόταν την αυριανή μέρα όσο πιο ψύχραμα μπορούσε. Θα έριχνε ασβέστη και θα έσβηνε κάθε ίχνος. Μακάρι να γινόταν να πιει και η ίδια ένα ποτήρι ασβεστόνερο. Όταν οι παπαγάλοι άκουσαν το ανάπηρο βήμα της να απομακρύνεται, και λάιτησαν ιστερικά. «Κουτσί, κουτσί, γυναίκα! 8 και 2, 10!» Η άρρωστη χαμογέλασε και έπεσε σε λίθαργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Το βιβλίο μας, για όποιον θέλει να το δανειστεί, είναι μέρος της συλλογής μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.